Πάμε να κάνουμε τη ζελατινίτσα. Τι είναι ωραία για να πούμε και άλλα πραγματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, εδώ είναι το κινητάκι μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα παρέα θα κάνουμε το unboxing του Poco F3, το οποίο το αγόρασα από Banggood το προηγούμενο διάστημα και το έστειλα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι η έκδοση 6128, το αγόρασα γύρω στα 260 κάτι, 270 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Ήρθε μέσα σε 15 μέρες στην Ελλάδα, χωρίς κανένα μα κανένα τελωνίο. Γι' αυτό το κινητάκι, για άλλα κινητάκια θα σας έχω κουπονάκι από κάτω από Banggood για να το αγοράσουμε. Πάμε να βγάλουμε έτσι την πρώτη ζελατίνα που την έσχισα για να δούμε λεπτομέρειες για το κινητάκι μας. Όπως βλέπετε εδώ το χαράκωσα. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι το Poco F3, το πήρα σε λευκό χρώμα, 6GB RAM, 128GB αποθηκευτικό χώρο και είναι κατασκευής 3ης του 2021 και όπως βλέπετε εδώ πέρα μας το τονίζει, είναι σε 5G για να έχουμε τις γρήγορες ταχύτητες στο ίντερνετ μας. Πάμε να το ανοίξουμε. Είμαι σε εξωτερικό χώρο, είμαι εδώ στο μπαλκόνι στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, οπότε να με συγχωρέσετε για τα πουλάκια, παιδάκια που ακούγονται. Εδώ είμαστε με το Poco μας, έχουμε γεμίσει Poco, welcome to the Poco family, μια χαρά. Εδώ μέσα έχουμε κλασικά τη θηκούλα μας φαντάζομαι, ναι, και τα αυτοκολλητάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ, που θα κολλήσω σε κανένα ψυγείο, μια χαρά, για να δούμε τι άλλο έχει μέσα το κινητάκι μας. Εδώ έχει το καλωδιάκι Type-C σε jack, γιατί το κινητό μας δεν έχει θύρα jack, κλασικά. Στο θέμα όταν ανεβαίνει τιμή σε θέμα ναυαρχίδας δεν έχουν jack, το ξέρουμε όλο αυτό. Εδώ έχει DPU θηκούλα σε διαφανές χρωματάκι, πάρα πολύ ωραία, μια χαρά. Εδώ έχει το πινάκι για το SIM tray, θα τα βάζουμε στην άκρη. Εδώ το κινητάκι μας όπως βλέπετε που θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε στο θέμα του φορτιστή, ο οποίος είναι Quick Start 33W γρήγορη φόρτιση, μια χαρά. Και εδώ έχουμε το καλωδιάκι μας σε Type-C για να φορτίζουμε το κινητό μας, μια χαρά. Εδώ με το κινητάκι μας πάμε να πούμε τα πιο βασικά έτσι. Έχουμε το Snapdragon τον 870, ο οποίος έχει αντούτου score 670.000. Ο καινούριος που κυκλοφορεί τώρα με τα κινητά του 20, του 21, ο Snapdragon 888 έχει αντούτου score 700.000, οπότε η διαφορά είναι μικρή, είναι πάρα πολύ δυνατός ο επεξεργαστή μας. Δεν είναι ο τελευταίος, ο πιο φρέσκος, αλλά είναι ναυαρχίδας επεξεργαστής. Η οθόνη μας είναι στις 6,67 inches Super AMOLED στα 120 Hz είναι η οθόνη μας, Ultra Tiny Dot Display, η selfie είναι εδώ πέρα. Έχει Dolby Atmos Dual Speakers, ok. Και έχει 48 MP η κύρια καμερά μας, άλλη μια έχει στα 8 και μια άλλη στα 5 μου φαίνεται. Έτσι θυμάμαι, όπως βλέπετε το σχεδιασμό εδώ πέρα πίσω με τις καμερούλες μας. Πάμε να βγάλουμε τη ζελατινίτσα, τι είναι ωραία για να πούμε και άλλα πραγματάκια. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, εδώ είναι το κινητάκι μας. Να βγάλω και αυτή τη χαζομάρα που δεν μου αρέσει σε κανένα κινητό και τη βγάζω. Σε λευκό χρωματάκι, όπως το βλέπετε μου αρέσει πάρα πολύ, ήθελα λευκό χρωματάκι. Το ωραίο είναι ότι είναι λεπτό και ελαφρύ για το μέγεθος της οθόνης, 6,67 ίντσες. Εδώ Poco 5G και εδώ βλέπουμε τις δύο τις μεγάλες τις κάμερες και τη μία τη μικρή. 4 τετραπλό σύστημα φακών, 48 MP triple camera λέει μάλλον. Τριπλό σύστημα φακών, 48, 8 και 5. Οκ, στο θέμα της κάμερας, θεωρώ ότι δεν είναι το πιο δυνατό του σημείο. Έχει πρωτοκατεστημένο όπως βλέπω και τη μεμβράνη εδώ πέρα πάνω. Μια χαρά, πάμε να τον μπουμπονίσουμε για να η κάμερά μας να μην μας δείχνει εμάς. Poco εδώ πέρα λέει. Να πούμε ότι από την κάτω πλευρά έχουμε εδώ τη θύρα για να βάζουμε τη φόρτισή μας, το καλώδιό μας, το οποίο βάζουμε και το καλωδιάκι το μικρό για να βάζουμε τα ακουστικά μας. Το ηχείο το ένα εδώ και το άλλο από εδώ πέρα πάνω όπως το βλέπετε. Το button power on και power off από τη μια πλευρά. Το volume rocker up and down. Από την πάνω πλευρά όπως βλέπετε έχει και το air blaster και το ηχείο μας. Από την άλλη πλευρά εδώ δεν έχει τίποτα και από την κάτω πλευρά μπορεί να φιλοξενήσει μόνο δύο κάρτες SIM, δεν παίρνει microSD, κλασικά σαν όλες τις ναυαρχίδες να το πω. Τι άλλο ξεχάσαμε από το κινητό μας, το θέμα της μπαταρίας, έχει 4520 mAh μπαταρία, γρήγορη φόρτιση 33W, οκ, okay, δεν είναι την πιο γρήγορη φόρτιση αλλά μας κάνει τη δουλειά θεωρώ. Εδώ είναι το κινητάκι μας, όπως το βλέπετε πάρα πολύ λεπτό
και ωραίο. Στην πίσω πλευρά είναι τζάμι και μπροστά είναι τζάμι Gorilla Glass 5 από ό,τι διάβασα μέσα. Το frame γύρω γύρω, παρότι εδώ φαίνεται σαν αλουμινένιο, είναι πλαστικό. Γενικά πάρα πολύ ωραίο στην αίσθηση. Γενικά το πιο λεπτό κινητό στο κάνει πιο premium, όπως και να έχει. Κάποια παράπονα που διάβασα για αυτό το κινητό είναι το βασικό, ότι δεν έχει ασύρματη φόρτιση. Okay, δεν έχει ραδιόφωνο. Εμένα δεν με χαλάνε αυτά τα δύο, γιατί ούτε την ασύρματη φόρτιση χρησιμοποιώ, ούτε το ραδιόφωνο. Οπότε είμαι καλυμμένος από αυτά. Πάμε να το βάλουμε μπρος, να πούμε κάποια πραγματάκια παραπάνω. Πήρε μπρος το κινητάκι μας, όπως το βλέπετε εδώ, πάρα πολύ ωραία η Super AMOLED οθόνη στα 120Hz. Αυτό που ξέχασα να σας πω στο θέμα των καμερών, είπαμε, έχει, η κύρια κάμερα μας είναι 48MP, έχει μια 8MP που είναι ultra wide και μια 5MP που είναι η macro. Τραβάει βίντεο 4K 30fps μέχρι 30fps και 1080p 30, 60 και 120 και 240 και 960fps όπου τη διαβάζω μέσα. Έχει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνας. Η selfie καμερούλα μας που τη βλέπουμε εδώ πέρα πάνω είναι στα 20MP. Οκ, okay, με αυτό. Τα στέρεο ηχεία τα είπαμε. Το άλλο που δεν σας έδειξα, δεν ξέρω τι είπα και πριν στο βίντεο, το fingerprint sensor είναι εδώ στην άκρη. Είναι πάνω στο button. Βλέπετε πόσο γρήγορα ανοίγει, ακαριέα θα έλεγα. Το βλέπετε εδώ πέρα. Μια χαρά. Γενικά μου αρέσει το κινητάκι. Το προτείνω σε αυτούς που θέλουν να δώσουν εκεί το 300€, 300 κάτι ευρώ. Το κινητό βγαίνει άλλη μια έκδοση 8GB RAM, 256GB φυτικό χώρο. Βγαίνει 30-40 ευρώ, λίγο παραπάνω. Πάμε να δούμε εδώ σχετικά με το τηλέφωνο. Από τα 128GB, όπως βλέπετε, τα 19 είναι κατελημένα. Μια χαρά. Πάμε να δούμε και στο θέμα της κάμερας. Οκ, okay, είπανε ότι δεν έχει καμία τρελή κάμερα, αλλά εντάξει, δεν το έχω εγώ αυτό το κινητό για την κάμερα του. Οκ. Okay. Όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Εντάξει, μου αρέσουν τα αποτελέσματα που βλέπω. Εντάξει, δεν είναι κάμερα phone, αλλά εντάξει. Το βασικό που θες παίρνεις αυτό το κινητό είναι ότι έχει το Snapdragon 870, ότι έχει Super AMOLED οθόνη, ότι έχει ωραίο σχεδιασμό για τα λεφτά του, είναι 5G, έχει στερεοφωνικά ηχεία και κάνει 300 ευρώ. Αυτό να έχετε στο μυαλό, έχει γύρω στα 300 ευρώ. Οπότε θεωρώ για αυτά τα λεφτά το κινητό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Το συγκεκριμένο κινητό θα είναι το δεύτερο μου κινητό, οπότε θα το έχω για αρκετά μεγάλο έτσι διάστημα. Οπότε το review που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά λεπτομέρειες, να πούμε πολλά πράγματα για το κινητό. Τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε. Γενικά όμως μου αρέσει και σε αυτό το άσπρο χρώμα μου φαίνεται βγαίνει ένα μπλε και ένα μαύρο, αλλά μου έλειψε αρκετά το άσπρο χρώμα, οπότε επέλεξα συγκεκριμένο. Το βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα με το unboxing, το γρήγορο unboxing του Poco F3. Θεωρώ ότι μια καλή επιλογή σε αυτά τα λεφτά. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.